Καλησπέρα σας, κύριε Κολοξενέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που κρούετε τον κόνδωνα του κινδύνου, αλλά δυστυχώς είχαμε και άλλο περιστατικό το οποίο σας ανησύχησε και το μοιραστήκατε με την υπόλοιπη κοινή γνώμη. Ακριβώς έτσι. Είχαμε άλλα δύο περιστατικά επίθεσης σε δύο νοσηλεύτριες. Επίθεση η οποία μπορεί να θρυνούσαμε και θύμα ίσως, αν δεν ήταν νεαρές και έξυπνες να αρχίσουν να φωνάζουν σύντομα και δυνατά για να τους θερμοκρατήσουν και να τους απομακρύνουν, να απομακρυνθούν από μόνοι τους δηλαδή, τρέχοντας από το χώρο. Μάλιστα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. Ήταν εντός του χώρου του νοσοκομείου αυτές οι επιθέσεις? Εντός του χώρου, στο κεντρικό διάδρομο του νοσοκομείου, το ένα περιστατικό, και στο τούνελ που συνδέει τα δύο κτίρια, στο άλλο περιστατικό. Δεν είχε κόσμο εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα δεν είχε κόσμο, αυτό περιμένουν και αυτοί. Ναι. Να στείλουν καρτέρι και περιμένουν όταν θα είναι ο διάδρομος με ελάχιστο κόσμο για να επιτεθούν. Τέσσερις μέρες πριν είχαμε μια επίθεση σε μια τραπεζοκόμα, την οποία τις βαρνούσαν στα σκαλιά για να τις πάρουν την τσάντα. Κλέψαν ένα αυτοκίνητο ολόκληρο μιας συνοδού ασθενούς, η οποία έρθε να δει τη μητέρα της και της το σηκώσαν όλο και το πήραν όλο το αυτοκίνητο, το ψάχνει η γυναίκα. Παλιό αυτοκίνητο, σημαντικό για αυτήν βέβαια. Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να σηκώσει ένα αυτοκίνητο και να... Δεν ξέρω. Προφανώς άνοιξαν την πόρτα, μπήκαν μέσα, το βάλαν μπρος και φύγανε. Δεν ξέρω αν έχουν. Πάντως Γερανός δεν μπήκε, σίγουρα το είχαμε αντιληφθεί. Αν και στο νοσοκομείο και Γερανός να μπει, να το σηκώσει όλο το νοσοκομείο, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος να σταματήσει να του πει που πηγαίνετε, τι κάνετε. Που πάτε, δεν υπάρχει φύλαξη. Ακόμη, δεν υπάρχει κανένα νεότερο σε σχέση με αυτό. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι τα παραβατικά άτομα τα οποία κυκλοφορούν πια όλη την ημέρα μέσα στο νοσοκομείο δείχνουν μια παράξενη επιθετικότητα τελευταία, την οποία δεν την έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη φορά είναι πραγματικά επιθετικότατη και όλες τις ώρες. Δεν υπάρχουν πια νυχτερινές ώρες και μέρα μεσημέρι. Μια γύραμα θα κάνετε στο νοσοκομείο, θα καταλάβετε για το μέγεθος που επικρατεί έτσι και τη θερμοκρατία στους εργαζόμενους και τους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κινδυνεύουν και οι ασθενείς βέβαια, όχι μόνο από κλοπές αλλά και από λοιμώξεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν το έχουν σε τίποτα να κοπρίζουν και να ουρούν σε όλο το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο πρέπει να είναι καθαρό και όχι χώρος ο οποίος θα κοπρίζουν κάποιοι και οι ασθενείς έχουν χαμηλό νοσηπητικό, είναι επικίνδυνο για αυτούς. Δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Έχουμε καταγγείλει το γεγονός, εδώ και χρόνια το καταγγέλουμε, βέβαια τώρα έχει φτάσει στο αμήνη κατάσταση. Καταγγέλουμε το γεγονός παντού, έχουμε φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα. Από το Φλεβάρι του 19 που έχουμε στείλει έγγραφο στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης, δεν μας έχει καλέσει ούτε για να καταθέσουμε. Θα έλεγα ποια ήταν, θα ρωτούσα ποια ήταν η απάντηση όταν κάνετε τέτοιου είδους αιτήματα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει καν απάντηση, έτσι δεν είναι? Τίποτα, δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό που ακούμε μόνιμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό για να γίνουν προσλήψεις υπαλλήλων. Οι φύλακες από 35 που προβλέπεται να είναι για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του νοσοκομείου έχουν απομείνει 5-6 άτομα. Όλοι οι άλλοι έχουν βγει σύνταξη και δεν έχουν αναπληρωθεί. Αυτό που είναι το πλέον επικίνδυνο αυτή τη στιγμή δεν είναι με το ζόρι συγκρατούμε τους εργαζόμενους να μην πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, γιατί έχουν εξαγραφεί πάρα πολύ. Φοβούνται να περπατήσουν στους διαδρόμους. Στις νύχτες, αν θα χρειαστεί μια νοσηλεύτρια να πάει σε μια κλινική να πάρει ένα υλικό ή ένα χαρτί, οτιδήποτε, θα πρέπει να πάει συνοδεία. Και αυτό τους εξαγριώνει πάρα πολύ και φοβάμαι ότι αν φτάσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, θα είναι πλέον ανεξέλεκτη κατάσταση και κανείς δεν θα μπορέσει να το συγκρατήσει. Ο θυμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μεγάλο θυμό έχουμε μέσα. Πού το αποδίδεται αυτό και γιατί συγκεκριμένα στο ΑΧΕΠΑ? Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανάλογες έτσι εκκλήσεις από άλλα νοσοκομεία, αλλά γιατί συγκεκριμένα στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει αυτό? Κοιτάξτε, έχει μαθευτεί στην παράνομη πιάτσα της Θεσσαλονίκης ότι το ΑΧΕΠΑ δεν φυλάσσεται. Είναι ένας μεγάλος χώρος όπου μπορούμε να πάμε εκεί να κάνουμε το αλυσβερίσιμα όσον αφορά τις παράνομες ουσίες και τις κλοπές. Μπορούμε να κοιμηθούμε εκεί χωρίς να μας ενοχλήσει κανένας.
μπορούμε να γυρνάμε σε όλο το νοσοκομείο και να κλέψουμε οτιδήποτε θέλουμε από οπουδήποτε θέλουμε χωρίς κανείς να μας πει τίποτα. Λογικό δεν είναι τα παραβατικά στοιχεία της πόλης να έρχονται να μένουν μέσα στο νοσοκομείο, γιατί από εκεί ψωνίζουν. Είναι και κεντρικά, είναι και παραδίπλα τα πανεπιστήμια. Ναι, βέβαια. Είναι ένα συνδυασμός τέτοιος. Ναι. Το ότι καταργήθηκε το άσυλο για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως ήταν, να μην πω ότι είναι και χειρότερα σήμερα. Όταν καλείται την αστυνομία, δεν επεμβαίνει. Η αστυνομία έρχεται, επεμβαίνει, παίρνει τον όποιον βρίσκει μπροστά, αν βρει κάποιον, και σε μία ώρα ο ίδιος βρίσκεται πάλι στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δηλαδή παίζουμε ένα κρυφτούλι, κροϊδεύει ένας τον άλλον, αυτό γίνεται. Mm-hmm. Και στην ουσία το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πολύ καιρό δρούν μέσα στο νοσοκομείο ανεξέλεκτα. Με το Υπουργείο έχετε επικοινωνήσει? Με το Υπουργείο επικοινωνήσαμε πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο μας παραπέμπει στα νέα μέτρα που θα πάρθουν όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού. Και αυτό το γαϊτανάκι το οποίο δεν ξεδιπλώνει, ναι. Υπομονή, είναι... σας λένε. Να κάνετε υπομονή. Ναι, καμιά υπομονή. Δεν νομίζω. Έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια. Αυτή την υπομονή την αγούν πολύ καιρό. Φοβάμαι ότι θα γίνει κάτι πολύ άσχημο. Δυστυχώς παίρνουμε μέτρα μόνο όταν δούμε τα χειρότερα μπροστά μας. Μέχρι τότε απλά λέμε αυτό, ναι, το... αυτό το κακό. Ναι. Σε άλλα νοσοκομεία έχετε έτσι ενημέρωση για το αν... Σε άλλα νοσοκομεία έχω ενημέρωση. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη έτσι παραβατικότητα από κάποιους, αλλά είναι τόσο λίγη γιατί υπάρχει φύλαξη στα άλλα νοσοκομεία. Mm-hmm. Υπάρχει φύλαξη και δεν υπάρχει λόγος αυτοί να κινούνται σε άλλα νοσοκομεία, αφού το ΧΕΠΑ είναι τεράστιο, είναι και μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν φυλάσσεται, βούτυρο στο ψωμί τους. Μάλιστα. Κάποιες κινήσεις που έχετε σκοπό να κάνετε από εδώ και πέρα προς... Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα, δεν ξέρουμε και εμείς τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό σας λέω, φοβάμαι ότι οι εργαζόμενοι θα ξεσηκωθούν με ό,τι άσχημο μπορεί να σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Ναι, όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά, καλό είναι βέβαια να πριτανεύει λογική σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πού να τη βρεις τη λογική, δεν υπάρχει λογική. Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ σωστά. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Εμείς, ελπίζουμε να φτάσει, αυτή η έκκληση στα αυτιά. Και ακούγονται και έξω ό,τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Για να φανταστείτε, σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον είναι η τρίτη φορά που συζητάμε το θέμα. Θα είναι και 13 άμα χρειαστεί, αλλά... Έτσι πως πάμε. Δεν το βλέπω να το πάμε λίγο παραπέρα το ζήτημα, να το λύνουμε. Για να συζητάμε και κάτι άλλο και να λύνουμε και κανένα άλλο θέμα. Να λύνουμε άλλα προβλήματα, έτσι, πιο αστεία ίσως. Ναι. Ή λιγότερο σοβαρά, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ή λιγότερο σοβαρά, ναι. Γιατί κανείς για να καταλήξει στο νοσοκομείο δεν είναι για καλό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει. Δεν είναι για καλό και πρέπει να παρέχουμε τις όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες για να παράσχουμε τα προβλεπόμενα για την υγεία του ασθενούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.